Όσο εδώ ήταν λοιπόν, αρκετά σκεφτικά όλες αυτές τις μέρες το τι θα κάνω, το τι θα έκανα, το τι θα πετύχαινα, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν ξεκινούσα, αν έκανα αυτό, αν έκανα το άλλο, αν έκανα αυτά τα βίντεο. Βασικά κουράστηκα να σκέφτομαι, κουράστηκα να πηγαίνω έρχομαι μέσα σε αυτό το σαλόνι και να κλωτσάω την μπάλα και να περιτριγυρίζω το τραπέζι σκεπτόμενος στο τι θα γινόταν και το τι θα μπορούσα να πετύχω αν είχα ξεκινήσει τα βίντεο. Προτιμώ πολύ περισσότερο τα βράδια να κάνω editing από το να σκέφτομαι το τι θα μπορούσα να κάνω εάν είχα γράψει μέσα στη μέρα κάποιο βίντεο και έτσι αντί να σκέφτομαι όλα αυτά προτιμώ να κάνω editing, αν και δεν είναι και το αγαπημένο μου βέβαια. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι Πέμπτη, ελπίζω ότι αυτό το βίντεο θα το βλέπετε την Παρασκευή το πρωί, καθώς δεν θέλω να περάσω άλλο ένα βράδυ και να σκέφτομαι το τι θα μπορούσα να κάνω εάν το πρωί είχα γράψει κάποιο βίντεο. Ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει να κάνω όταν σκέφτομαι είναι να ξαπλώνω και να παίζω με αυτή την μπάλα. Κάτι που έχω συνηθίσει να το κάνω από πολύ μικρός, από παιδί. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι έμαθα, έτσι συνήθισα. Με βοηθάει στο να σκέφτομαι πάρα πολύ. Και νομίζω ότι την μπάλα έχει γίνει και ο καλύτερος μου φίλος. Σαν την ταινία του Tom Hanks, ο ναυαγός, που είχε μια μπάλα σαν φίλο. Κάπως έτσι. Έπειτα είναι και η αλλαγή της ώρας, περισσότερες ώρες νύχτα, λιγότερες ώρες μέρα, που σημαίνει περισσότερες ώρες για σκέψη και λιγότερες ώρες για action. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία αυτή για να πάρω μπρος επιτέλους. Και ύστερα είναι και όλος αυτός ο καλός καιρός που καλές φωτογραφίες στο Instagram, αλλά αυτό που μου αρέσει πολύ περισσότερο είναι τα βίντεο. Οπότε καιρός να κάνουμε μερικά βίντεο. Βέβαια κάνοντας αυτά τα βίντεο σε πιο συχνή βάση, σίγουρα η ποιότητά τους δεν θα είναι η αναμενόμενη και σίγουρα όχι καλύτερη που θα μπορούσα να κάνω, αλλά τουλάχιστον θα ανέβει η ποσότητα. Θα ανέβει η ποσότητα, αλλά θα πέσει η ποιότητα. Όπως γίνεται σε όλα τα πράγματα στη ζωή, κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε. Οπότε αυτά τα λίγα για σήμερα, εντάξει είναι μικρό το βίντεο, αλλά something is better than nothing. Αυτή τη φορά είπα τα βίντεο που θα τραβήξω μέσα στη μέρα να τα δημοσιεύσω. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα βίντεο που έχω κάνει στη Σκύρο το καλοκαίρι ή πρόσφατα σε κάποια ταξίδια και να βρω έτσι μια καλή αφορμή για να αρχίσω να τα δημοσιεύω και να μην κάθονται απλά στο σκληρό δίσκο ανεκμετάλλευτα. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω αύριο.